Καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους όσους μας βλέπουν, γιατί είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Τα λέμε στη νέα χρονιά. Τα έχουμε ξαναπεί. Έγκαιρα... Εσείς τα έχετε ξαναπεί, εγώ δεν τα έχω ξαναπεί. Όχι, μαζί τα έχουμε ξαναπεί, αλλά όχι στη νέα χρονιά. Έτσι, έτσι. Οκ, okay. Λέω λοιπόν τώρα. Για τη νέα χρονιά, καλή χρονιά καλή σε όλους. Καλή χρονιά. Με υγεία. Σε όλους τους συμπατριώτες και συμπολίτες. Και επανέρχομαι ξεκινώντας ασχέτως της χθεσινής και της σημερινής συγκυρίας και θα απαντήσω και στην ερώτηση. Ότι παρά τις δύσκολες στιγμές που συνεχίζει να περνάει η περιοχή μας και η χώρα μας, η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι σταθερή και θα παραμείνει σταθερή, όσο και αν ανεβαίνουν οι τόνοι καθ' υπερβολήν πολλές φορές και από διάφορες πλευρές. Και νομίζω, αν κάτι φάνηκε καθαρά, για να πάω στην ερώτησή σας, από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ήταν η ξεκάθαρη και σοβαρή απάντηση όσον αφορά ακριβώς το μείζον θέμα δημοκρατίας και πολιτικής σταθερότητας για τη χώρα, που παραμένει ζητούμενο διαρκείας. Όχι μόνο λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει ακόμα μεγάλες ουρές, αλλά σε σχέση με την ουσία της δημοκρατίας. Εγώ δεν νομίζω ότι κανείς εκβιάζει ή εκβιάζεται, και δεν το λέω μόνο για την κυβέρνηση. Βεβαίως η κυβέρνηση αυτές τις ημέρες δυσκολεύτηκε, για να είμαστε ειλικρινείς. Και δυσκολεύτηκε από την καθυποτροπή, ελληματική και προβληματική στάση του κυρίου Πάνου Καμένου, για να είμαστε ειλικρινείς απόλυτα στους συμπολίτες μας. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Αντιμετωπίζετε και θεσμικά και πολιτικά. Άρα, με μεγάλη σαφήνεια, ο Πρωθυπουργός είπε χτες ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να το πω λαϊκά, μεταξύ μας. Και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί? Πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια ξεκάθαρη απάντηση από τον εταίρο αυτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αν είναι ακόμα εταίρος, αν θέλει να ολοκληρωθεί. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά και ως δημοσιογράφος και ως πολίτης λέω εδώ και δύο χρόνια ότι παρά τις δυσκολίες και του τρίτου μνημονίου και τα βαρύδια του πριν και μετά, η κυβέρνηση και για κάθε κυβέρνηση και για το καλό της δημοκρατίας είναι προτιμότερο να ολοκληρώνει την κοινοβουλευτική της θητεία, εκτός αν υπάρχουν άλλες ανατροπές πολιτικού χαρακτήρα μέσα στη Βουλή ή μέσα στην κοινωνία, ώστε έτσι ο κάθε πολίτης, ο καθένας από εμάς, πέρα από την κριτική που ασκεί ή την υποστήριξη που εκφράζει, να έχει ολοκληρωμένη εικόνα και αποτύπωση του έργου μιας κυβέρνησης. Γιατί στις εκλογές, ξέρετε, οι κυβερνήσεις κρίνονται πριν απ' όλα και μετά όλα τα κόμματα με βάση τις προτάσεις τους και τις αντιπολίτευσεις. Νομίζω ότι επανέρχομαι, παρά την ανάγκη της αντιπολίτευσης και της περιόδου που οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στις βέβαιες εκλογές αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές, αλλά και στις βουλευτικές. Δεν υπάρχει τέλος χρόνου, υπάρχει τέλος θητείας. Και το τέλος θητείας το επανέλαβε και χθες ο Πρωθυπουργός και έχει σημασία αυτό, ότι επιδιώκει ασχέτως των άλλων παραγόντων. Δεν φτάνει να το επιδιώκει και ένας Πρωθυπουργός. Πρέπει να βλέπει και τις δημοκρατικές και πολιτικές παραμέτρους. Και έχει σημασία μπροστά στους συμπολίτες μας να ξεκαθαρίσουμε ότι παρά διάφορες φωνές κριτικές και πολεμικές που ακούστηκαν έξω από την κυβέρνηση, αλλά καμιά φορά και σε παραδίπλα χώρους της κυβέρνησης, η απάντησή του ήταν απόλυτα δημοκρατική και θεσμική. Και είπε, εφόσον και εάν ο εταίρος της κυβέρνησης δεν συνεχίζει να υποστηρίζει τη συμφωνία της κυβέρνησης για ολοκλήρωση της θητείας και του έργου της, πολύ περισσότερο μετά την ιστορία του τέλους του μνημονίου και την προσπάθεια για ανακουφιστικά μέτρα και διορθωτικές κινήσεις, όσες μπορέσει και όσες θελήσει να παρουσιάσει και θα κριθούν από όλους μας. Αυτό ακριβώς βάζει το ζήτημα. Συνεπώς, ούτε εκβιάζεται ο Πρωθυπουργός, ούτε εκφιάζει κανέναν, αλλά θέλει καθαρές πολιτικές απαντήσεις. Και όσον αφορά τις αντιπολιτεύσεις, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου λαθεμένα, αλλά τέλος πάντων έχει συμβεί και στο παρελθόν και συνεχίζει, με το που εξελέγει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, άκερα τότε πιστεύω εγώ, άρχισε να λέει για πρόωρες εκλογές. Αλλά τέλος πάντων τώρα ο καθένας και στην αντιπολίτευση, πολύ περισσότερο μέσα σε μια πολιτική αστάθεια που διαμόρφωσε ο κύριος Καμένος, σε ένα βαθμό, μπορούν να λένε για εκλογές. Ποια είναι η απάντηση λοιπόν μπροστά στους πολίτες? Ότι εφόσον δεν υπάρχει η ανανέωση της εμπιστοσύνης από τον κύριο Καμένο, η κυβέρνηση θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης μέσα στη Βουλή από αυτούς που θα στηρίξουν την ολοκλήρωση αυτής της θητείας. Και θα είναι ολοκλήρωση όχι με τους 120 ή 125 ψήφους. Ναι, για να βοηθάμε λίγο να το διευκρινίσω αυτό. Να βοηθάμε. Δεν θέλω, μπορεί να φαίνεται ότι πάω να φύγω σε άλλη συζήτηση. Όχι, επειδή είμαι αυτά αυτό. Γιατί θυμίζω ότι για μια εβδομάδα διάφοροι κύκλοι. Ναι, αλλά διάφοροι κύκλοι προσπάθησαν να καλλιεργήσουν μια εικόνα για την κυβέρνηση ότι θα πάει σε παραθεσμικές λύσεις. Γι' αυτό και ακούστηκαν και διάφορα συνθήματα κτλ. Το ξεκαθάρισε ο κύριος Τσίπρας λέγοντας ότι το Σύνταγμα αυτό το καταλάβει του δίνει τη δυνατότητα μας, να έχει και αριθμούς και άθροισμα μικρότερο από 151, αλλά θεωρεί πολιτικά ηθικό και ξεκάθαρο σε περίπτωση που αύριο ο κύριος Καμένος, του οποίου δεν έχει την εμπιστοσύνη, να προσφύγει στη Βουλή και να ζητήσει εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης. Εδώ να επισημάνουμε κάτι για τη συζήτησή μας και για όσους μας βλέπουν, ότι πράγματι γίναν δηλώσεις οι οποίες άφηναν μια ερμηνεία ή μια δυνατότητα προσέγγισης
με άλλα χαρακτηριστικά μέσα στη λογική τη συνταγματική. Ακόμα και από συνταγματολόγου, όχι μόνο από πολιτικά στελέχη. Ναι, και απαντάω. Το πολιτικό στοιχείο. Εδώ λοιπόν στο θεσμικό, επειδή χτε δυστυχώ έγινε και το ατόπιμα του κυρίου Αυγενάκη που προσπάθησε να το διορθώσει μετά εμπλέκοντα και τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, που δεν είχε κανένα λόγο νομίζω. Αλλά τέλο πάντων, η απάντηση του Πρωθυπουργού, επανέρχομαι, είναι προ πάσα κατεύθυνση και για όλου μα και επιβεβαιώνει τη σταθερότητα των θεσμών και τη δημοκρατία και τη πολιτική ευθύνη για όλου. Του Πρωθυπουργού πρώτα βεβαίως, ότι σωστά αναφέρθηκε ότι αυτός έχει την πρώτη ευθύνη συνταγματικά και πολιτικά. Τις απαντήσεις. Άρα να θυμίσω επίσης στους συμπολίτες μας ότι ένα μήνα πριν, ούτε ένα μήνα, έγινε η ψηφοφορία του προϋπολογισμού, όπου έχει χαρακτηριστικά ψήφου εμπιστοσύνης. Συνεπώς, η αστάθεια που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου και οφείλει ο κύριος Καμένος να κάνει, αν κάνει, τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Εδώ ήθελα από λίγο... εκεί και πέρα όμως, ναι, θέλω να κάνω και μία κριτική. Επιτρέψτε μου, διότι νομίζω ότι και η τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναφέρθηκε περί κυβερνήσεως Κουρελού, περίπου ταυτίζονται στα πράγματα. Καταλαβαίνω τους τόνους, αλλά εκείνο που θα έχει σημασία... Θα τη δούμε λίγο στην πορεία, αγαπητέ Δημήτρη Στούμπο, γιατί το κρατάω, γιατί έχει άλλες μομφές. Να μιλάμε για την ουσία, η ουσία είναι ότι διευκρίνησε λίγο ο Πρωθυπουργός. Να ξεκαθαρίσουμε, εγώ θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσουμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού και τα στάδια που περιλαμβάνει. Είπε, αν κατάλαβα εγώ καλά. Επειδή το μείζον που αναδείχθηκε. Επίτρεψέ μου. Γιατί... Ήταν το θέμα της αστάθειας, επανέρχομαι. Λίγο υπόθηκαν βαριές κουβέντες και από συναδέλφους μας δημοσιογράφους και από πολιτικούς, λέγοντας ότι κινδυνεύει και η δημοκρατία. Μερικοί το υπονόησαν και διαφορετικά. Λίγο να σταθούμε λέω, στο λοιπόν, θέμα της ψήφου εμπιστοσύνης, αγαπητέ Δημήτρη. Είπε ο κύριος Τσίπρας. Έχω την εντύπωση και από την στάση μέχρι τώρα του κυρίου Καμένου και από τις συναντήσεις και τις επαφές και τις δηλώσεις που έχει κάνει, ότι έχω την εμπιστοσύνη μου. Δεν μου έχει πει, έχω την εμπιστοσύνη του. Δεν μου έχει πει ότι δεν έχω την εμπιστοσύνη του. Εάν αύριο έρθει και μου πει ότι συνεχίζω να έχω την εμπιστοσύνη του, εντάξει, συνεχίζουμε και από εκεί και πέρα, αν θέλει η αξιωματική αντιπολίτευση, ας προχωρήσει σε πρόταση μομφής. Εάν δεν έχω, θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή και πάμε σε εκλογές εν ευθέτω χρόνο. Νομίζω ήταν αυτός ο δικός χάρτης. Εάν δεν έχει 151, επανέρχομαι. Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εκείνο λοιπόν που έχουμε να δούμε... Εκείνο που έχουμε να δούμε. Ενευθέτω χρόνο εννοεί ουσιαστικά το Μάιο. Δηλαδή φωτογράφησε. Άλλωστε είπε πρέπει να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση και κάποια νομοθετήματα τα οποία έχει προγραμματίσει. Επομένως, στην περίπτωση που δεν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης με 151, θα προκηρύξει οι εκλογές, θα ανακοινώσει μάλλον εκλογές για τον Μάιο μαζί με τις ευρωεκλογές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος εύθετος χρόνος. Όταν ο εταίρος του θα έχει αποχωρήσει και ο ίδιος δεν θα έχει την ψήφο εμπιστοσύνης. Έτσι, γιατί ας δούμε αν τις μιλάμε εξελίξεις, για δημοκρατία, αυτό ας δούμε τις εξελίξεις, επανέρχομαι. Και εμείς ως δημοσιογράφοι, ασχέτως της κριτικής που εγώ έχω ξαναπεί ότι είναι άλλο πράγμα η κριτική που ασκούν τα έντυπα, τα μέσα κτλ. Σε μια κυβέρνηση ή στα κόμματα ή στην πολιτική κονίστρα, να το πούμε γενικότερα, και είναι άλλο πράγμα οι θεσμικές απαντήσεις από τους βασικούς παράγοντες της δημοκρατίας. Γι' αυτό αναφέρθηκα στην αστοχία του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, βαριά, και δεύτερον στην τοποθέτηση που πολλοί νομίζαν και από τα στελέχη της αντιπολίτευσης, των αντιπολιτεύσεων γενικότερα, το να λες απλά εκλογές εδώ και τώρα μπροστά στους πολίτες δεν απαντάει στα θεσμικά ζητήματα. Γιατί το πρωτεύον που φάνηκε και χτες είναι ότι στην πολιτική πρόκληση, ας το πούμε έτσι, απέναντι στην κυβέρνηση, μα τέλος πάντων, αν θα βάλετε μπροστά την ψήφο εμπιστοσύνης ή τη συμφωνία των Πρεσπών, απαντήθηκε και αυτό και το αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως, ότι αν και εφόσον προκύψει μη εμπιστοσύνη του εταίρου, υπάρχει η πρωτεύουσα ανάγκη να γίνει πρώτα η ψηφοφορία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Έχω αδικήσει όμως λίγο τον γιατί κύριο Αμυρά στο μοίρασμα δυστυχώς, της μπάλας. Θέλω να είμαι δίκαιη. Από πολλές δυνάμεις. Και τώρα, πάντως, έχω ξαναπεί, δεν είναι η πρώτη φορά, θα το επαναλάβω. Κανείς δεν επιδιώκει τετραπλές εκλογές. Κανείς. Ούτε πρέπει να γίνουν τετραπλές εκλογές, το λέω ως πολίτης πρώτα απ' όλα. Διότι πράγματι αυτό δημιουργεί προβλήματα στον καθέναν από εμάς, σε όλους τους συμπολίτες μας, στο να κρίνει μέσα στο συγκεκριμένο πολιτικό χρόνο, είτε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές που έχουν και πρέπει να έχουν άλλα χαρακτηριστικά, είτε για τις ευρωεκλογές, πολύ περισσότερο για τις βουλευτικές. Συνεπώς το καταθέτω και ως προσωπική τοποθέτηση. Τότε, Δημήτρη, για ποιο λόγο ότι η κυβέρνηση τοποθέτησε εδώ δεν αυτοδιοικητικές νωρίτερα. Μια στιγμή. Θα απαντήσω και σε αυτό. Θα απαντήσω. Εδώ λοιπόν έπρεπε και πρέπει. Καταρχήν, εμείς μιλάμε με τη δικιά μας τοποθέτηση και με τη δική μας ταυτότητα. Το καλό για τη δημοκρατία και για τους πολιτικούς όρους των εκλογικών αναμετρήσεων μπροστά στους πολίτες να είναι ευδιάκριτες οι κάλπες. Και συνεπώς
Το επαναλαμβάνω, θα ήταν προτιμότερο ακόμα και οι αυτοδιοικητικές να συμπίπτουν με τις ευρωεκλογές. Επειδή είχαμε όμως την προηγούμενη θεσμική, ας την πω χρονική, ανατροπή που είχε προκύψει από την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά. Γιατί στην ουσία τώρα οι αυτοδιοικήσεις κάνουν πενταετή θητεία, για να συνεννοηθούμε. Και να επανέλθουν σε μια λογική ροή, έγινε αυτή η τροποποίηση. Δεν θα έλεγα ότι ήταν και η ευτυχέστερη, αλλά τέλος πάντων για να επανέλθω. Νομίζω ότι αυτό που υπονόησε ο Πρωθυπουργός, αλλά θα δούμε τι θα κάνει κιόλα από εκεί και πέρα, είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει με την πολιτική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη της Βουλής, όχι με οριακούς τρόπους, αλλά με την απόλυτη πλειοψηφία της σημερινής Βουλής, τη διαδικασία της θητείας της για να ολοκληρώσει το έργο. Αυτά που ανέφερε ο ίδιος και επανέρχομαι σε εμάς τώρα. Υπάρχει ένα μείζον θέμα με τη συμφωνία των Πρεσπών και να συνεννοηθούμε. Υπάρχει ένα μείζον θέμα που καλό θα ήταν να μην έχει εμπλακεί με τις αταξίες, σε εισαγωγικά, αν θέλετε να το πω και λίγο αστειευόμενος, του κυρίου Καμένου. Εδώ δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η αταξία. Και αν μιλήσουμε πολιτικά, ήταν και παραμένει η γνώμη μου ότι εμείς έπρεπε να είμαστε επικεντρωμένοι σήμερα στη συμφωνία και στην υπερψήφισή της, γιατί είναι προσωπική ευθύνη του καθενός και ο τίτλος της σημερινής αυγής δεν αναφέρεται μόνο στην γενικότερη πολιτική και θεσμική ευθύνη, αλλά και στη στάση όλων των βουλευτών πρωτίστως, γιατί αυτή θα ψηφίσει ο καθένας ξεχωριστά, αν είναι υπέρ αυτής της συμφωνίας ή όχι. Και θυμίζω ότι επειδή αναφέρθηκε για την ποιότητα της δημοκρατίας ο συνάδελφος Ομηράς, που είναι άνθρωπος που πιστεύει στη δημοκρατία, γιατί νομίζω ότι ακούστηκαν χθες μέσα στη Βουλή υπερβολικές ανοησίες, π.χ. από τον κύριο Γεωργιάδη, θυμίζω, στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στην Επιτροπή της Βουλής, στην αρμόδια που συζητάει, αναφέρθηκε για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ως φασίστες. Θεωρώ ότι προφανώς υπερεύει τα όρια. Υπερεύει τα όρια. Ο κ. είπε χθες χειδαιότητες. Επέτρεψε μου. Εγώ λέω ότι όποιος λέει ακρότητες και υπερβολές και το που τις λέει έχει το δικό τους βάρος και τη δικιά τους ευθύνη. Εμείς οι τρεις πρέπει να διαχωρίσουμε τι πες μας από ό,τι και αν ακούστηκε. Είτε για νυφούλες, είτε έτσι δεν είπε, κάτι τέτοιο είπε. Ναι, γιατί αυτές οι χειδαιότητες... Εμείς λοιπόν απέναντι στις υπερβολές και στις ακρότητες να έχουμε μέτωπο όλοι μας, πρωτίστως ως δημοσιογράφοι. Και νομίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός δεν απέφυγε ακόμα στην ερώτηση της κυρίας Στάι να πει για το λάθος του κυρίου Πολάκη σε σχέση με τη φραστική τοποθέτηση.